αυτό. Θα τοποθετηθώ επί του προσωπικού, διότι με αποκάλεσε ψεύτη. Δηλαδή παραποίησε τα όσα ανέφερα από το βήμα της Βουλής. Και κοιτάξτε, μπορεί ο κύριος Υπουργός να παραπεί την πραγματικότητα. Κάνει όμως και πολιτικές ακροβασίες. Διότι τα όσα είπα από το βήμα της Βουλής δεν ήταν τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο αυτά τα οποία λέει το ίδιο το σωματείο, ο Σύλλογος Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, 19 Τρίτου 2024, αριθμός πρωτοκόλλου 21-2024. Και λέει, ερωτάτε το σωματείο, είναι δυνατόν ο Υπουργός Υγείας να μην γνωρίζει ποια νοσοκομεία εφημερεύουν κάθε μέρα? Ο κύριος Υπουργός μίλησε στην ΕΡΤ το πρωί της 3ης 19 Τρίτου για το περιστατικό με την τραγική απώλεια του 33χρονου και ανέφερε ότι το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου το βράδυ της Κυριακής 17 Τρίτου που μεταφέρθηκε ο τραυματίας δεν εφημέρευε. Εδώ είναι και το βίντεο για τα όσα είπε ο κύριος Υπουργός. Όμως η πραγματικότητα είναι ακριβώς αντίθετη από αυτό που είπε ο κύριος Υπουργός. Αφού στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου εφημερεύει κάθε μέρα 365 μέρες το χρόνο, όπως φαίνεται και από το σχετικό χάρτη σελίδα της 7ης, είπε, την οποία έχει το συγκεκριμένο δημοσίευμα και προσκόμισε ο Σύλλογος Εργαζομένων, άρα δεν μπορεί να το διαψεύσει ο κύριος Υπουργός. Το αποτέλεσμα λοιπόν του 33χρονου ήταν το αποτέλεσμα της υποστελέχωσης, ως αποτέλεσμα της πολιτικής της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Σε σχέση τώρα με το θέμα του καρκινοπαθούς, και αυτό το περιστατικό είναι ακριβώς αυτό το αποτέλεσμα της πολιτικής και για το φάρμακο, αλλά και για το ΠΕΤΣΚΑΝ, το οποίο αρνήθηκε η κυβέρνηση 7η, είπε, και ο δικός της διοικητής να το έχει σε ολοήμερη λειτουργία, όπως έστειλε και η επιστολή η συγκεκριμένη διευθύντρια, η κυρία, δεν θυμάμαι το όνομά της, η διευθύντρια της συγκεκριμένης υπηρεσίας, και προς το Υπουργείο και προς την 7η, είπε, που ζητούσε. Κύριε Συνδυχάκη, παρακαλώ. Ακούστηκα, νομίζω, αυτά που θέλατε να πείτε. Έτσι, για αποκατάσταση της αλήθειας. Άρα να ζητήσω, κύριος Υπουργός, συγγνώμη. Κύριε Υπουργέ, θέλετε το λόγο.